τι αφήνει ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών, ποια η στάση της αντιπολίτευσης. Ανησυχία των λοιμοξιολόγων για τα κρούσματα μετάλλαξης του κορονοϊού στη χώρα μας. Ποιοι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση, τι ανέφεραν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων οι Υπουργοί Μάκης Βορύδης και Στέγιος Πέτσας. Πιθανόν την Δευτέρα επιστρέφουν στο σχολείο τους οι μαθητές του έκτου νηπιαγωγείου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ακριβώς 8 το βράδυ, Τρίτη, είναι 26 του μηνός Ιανουαρίου. Είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ για να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Τα δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας όσον αφορά την πανδημία ακούνε σε μία λέξη: μεταλλάξεις του ιού. Έχουμε τον Βρετανικό τύπο, έχουμε τον Νοτιοαφρικανικό τύπο, το είχαν προβλέψει οι γιατροί. Ο κορονοϊός κάνει συχνά μεταλλάξεις, μας είχαν πει. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η μετάλλαξη, ιδιαίτερα της Μεγάλης Βρετανίας, δημιουργεί δεδομένα ισχύως όσον αφορά την μεταδοτικότητα του ιού. Έτσι λοιπόν έχουμε μια δυναμική μετάδοση της ασθένειας και αυτό ανησυχεί και κυβερνήσεις και ειδικούς επιστήμονες. Ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτή την προσέγγιση. Μεγάλη ανησυχία των ειδικών λοιμοξιολόγων για τα κρούσματα του μεταλλαγμένου στέλεχους κορονοϊού που εντοπίζονται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα έχουν εντοπιστεί 59 κρούσματα με το μεταλλαγμένο στέλεχος της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ εξετάζονται ακόμη 3 ως ύποπτα μεταλλαγμένα κρούσματα στην Βόρεια Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των μεταλλαγμένων κρούσματων μέχρι στιγμής είχαν βρεθεί σε Αθήνα και Κρήτη. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Αρκουμανέα, ο μεταλλαγμένος κορονοϊός από τη Μεγάλη Βρετανία είναι περισσότερο μεταδοτική σε ποσοστό τουλάχιστον κατά 50%, γεγονός που θέτει σε επιφυλακή τους ειδικούς που βρίσκονται αναμονή των νέων στοιχείων από την παγκόσμια κοινότητα. Ο πρόεδρος του ΟΔΗ, μιλώντας στον Sky, σημείωσε ότι ενδεχομένως το μεταλλαγμένο στέλεχος να επηρεάσει και τις αποφάσεις που παίρνουμε για τα μέτρα στην Ελλάδα και κάλεσε τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση για την μετάλλαξη του κορονοϊού. Νωρίτερα, την 3η 26 Ιανουαρίου, ο καθηγητής Χαράλαμπος Γόγος μίλησε στο Open TV και αναφέρθηκε στη μετάλλαξη του κορονοϊού, σημειώνοντας πως είναι περισσότερο μεταδοτική η μετάλλαξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Από την πλευρά του, ο καθηγητής μικροβιολογίας Χαλκιβιάδης Βιατόπουλος, μιλώντας στο Sky για τις μεταλλάξεις, σημείωσε: έχουν αρχίσει να εντοπίζονται μεταλλάξεις όπως αυτή η Βρετανική, της Βραζιλίας, της Νοτιού Αμερικής, οι οποίες όντως επηρεάζουν την επιδημιολογία του νοσήματος. Δηλαδή, με απλά λόγια, φαίνεται ότι γίνεται λίγο πιο μεταδοτικός. Σε περίπτωση πάντως που ξεκινήσει μια εκθετική αύξηση των νέων κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, οι ειδικοί της Επιτροπής είναι έτοιμοι να πατήσουν τη σκανδάλη για νέο πιο αστρό lockdown. Σε πρώτη φάση, ο σχεδιασμός τόσο των κυβερνητικών στελεχών όσο και των ειδικών είναι να ξεκινήσει ένα σταδιακό κλείσιμο της χώρας ανάλογα με την βάρηση που φέρει κάθε δραστηριότητα, αναφέρει σε δημοσίευμά του το έθνος.gr. Ο κ. Βατόπουλος δεν απέκλεισε τον δεχόμενο τρίτου lockdown, αλλά τόνισε ότι δεν είναι κάτι που είναι άμεσο. Παράλληλα, εξήγησε ότι είναι εξαιρετικά πιθανόν η μετάλλαξη να επικρατήσει του αρχικού στελέχους, καθώς φαίνεται πως μεταδίδεται πιο εύκολα και πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει γρήγορος εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού. Λοιπόν, την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για αυτό το φάρμακο, την κοχυλκίνη και την αποτελεσματικότητά του. Είχαμε και χθες ένα ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι συνεχίζεται ο μεγάλος διάλογος στο χώρο της επιστημονικής κοινότητας, με μεγάλο ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη. Πώς να μην έχει ενδιαφέρον, αν μιλάμε για ένα φθηνό φάρμακο το οποίο έχει αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του ιού. Πάμε να δούμε λοιπόν περισσότερα στο ρεπορτάζ. Πρώτα ήταν τα αντισηπτικά, μετά οι μάσκες και κάποιες βιταμίνες αμφιλεγόμενης δράσης απέναντι στον κορονοϊό και τώρα ήρθε η στιγμή της μεγάλης δημοσιότητας και ζήτησης για την κολχικίνη. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την κολχικίνη, ένα φτηνό φάρμακο που πλέον πήρε έγκριση για να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα σε ασθενείς με κορονοϊό, προκάλεσαν το ενδιαφέρον του κοινού. Όπως λέει, μιλώντας στο ΑΕΦ Μερίδα, ο Διονύσης Ευγενίδης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κόσμος πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωση για την κολχικίνη και πλέον σπέβδει στα φαρμακεία, ζητώντας να αγοράσει το φάρμακο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι μάτο να ζητούν από τα φαρμακεία το σκεύασμα. Η κολχικίνη δεν δίνεται σε καμία περίπτωση χωρίς συνταγή. Χορηγείται μόνο με συνταγή
που είναι μάλιστα φυλασσόμενοι για 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι κρατιέται στο φαρμακείο για πιθανότερο έλεγχο τη συνταγογράφηση σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχεται όχι μόνο αν υπάρχει συνταγή, αλλά και γιατί δόθηκε αυτή η συνταγή από το γιατρό. Ο Διονύσης Ευγενίδης, που επιβεβαιώνει ότι πολλοί πολίτες ρωτούν τους φαρμακοποιούς για το αν είναι ασφαλές το εμβόλιο, τονίζει επιπλέον ότι η κολχικίνη είναι ένα γνωστό φάρμακο που κυκλοφορεί επί χρόνια, κυρίως για την πάθηση για την οποία υπήρχε η ένδειξη, δηλαδή την ουρική αρθρίτιδα. Όμως έχει ταυτόχρονα και ανεπιθύμητες παρενέργειες, γι' αυτό και δεν δίνεται παρά μόνο με συνταγή. Χθες ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε οδηγία για τη χορήγηση της κολχικίνης. Σε αυτήν επισημαίνεται ότι η από του στόματος χορηγούμενη κολχικίνη πήρε έγκριση μετά από τα αποτελέσματα της πρόσφατης καναδικής μελέτης, στην οποία υποδεικνύεται σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς. Ο ΕΟΦ αναφέρει καταλήγοντας ότι αποφάσισε ομόφωνα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας την αλλαγή του τρόπου διάθεσης της κολχικίνης σε χορηγούμενο μόνο με ιατρική συνταγή, φυλασσόμενη επί διετία. Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες ασθενών στους οποίους θα χορηγείται συνταγή μετά το μοριακό τεστ, θετικό για τον κορονοϊό, είναι οι εξής. Όλοι οι ασθενείς άνω των 60 ετών που έχουν θετικό μοριακό τεστ, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι υποκείμενα νοσήματα. Ασθενείς από 18 έως 60 ετών με τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή πυρετό πάνω από 38 για τουλάχιστον 48 ώρες. Πότε όμως απαγορεύεται η κολχικίνη? Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τα υποκείμενα νοσήματα που θα υπολογίζονται για τη χορήγηση της κολχικίνης συγκαταλέγονται ως σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η υπέρταση που δεν έχει ελεγχθεί, το άσθμα, η ΧΑΠ, η καρδιακή ανεπάρκεια και η στεφανία νόσος. Η κολχικίνη θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και παρακολούθηση και απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση ερυθρομικίνης, κλαριθρομικίνης, αζιθρομικίνης, κυκλοσπορίνης και βερεπαμύλης, υπογραμμίζει στη σχετική του ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, κυρίες και κύριοι, και πάμε να καλησπέρισουμε τον Βαγγέλη Καποδίστρια να μας δώσει ο Βαγγέλης και τα δεδομένα της σημερινής ημέρας, τα δεδομένα τα οποία δίνει ο ΕΟΔΗ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, σου βλέπω σήμερα, Βαγγέλη. Είναι η λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα, έτσι. Εκμεταλλεύτηκα την άρρωση των μέτρων. Έτσι, δεν ακριβώς. Ξέρω πώς θα κρατήσει, γιατί σήμερα τα δεδομένα είναι άκρως ανησυχητικά. Σήμερα έβρεχε, έχεις κάνει ρεπορτάζ στην πόλη της Κέρκυρας. Φαντάζομαι ότι είδες ό,τι είδα και εγώ, που επίσης κινήθηκα. Να έχουμε μια πολύ μεγάλη κίνηση, να θυμίζει λίγο πολύ αυτό το οποίο ανησυχεί τους πάντες στο κέντρο της Αθήνας. Με ένα μεγάλο ερώτημα για το τι μελιγενέστε. Να προσθέσω ότι τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ πιθανό να αυξήσουν αυτή την ανησυχία, έτσι, η οποία ήδη υπάρχει. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα ο ΔΥ αναφέρει 842 νέες μολύνσεις. Είναι ένα μικρό άλμα. Είχαμε συνηθίσει κάτω από 500 τις δύο προηγούμενες ημέρες, 842 σήμερα. Μας είχαν πει ότι η οροφή είναι το 600. Έσπασε το φράγμα λοιπόν. Έσπασε το φράγμα με ό,τι σημαίνει αυτό. Μείωση στον αριθμό διασωληνωμένων, αλλά και πάλι όχι μεγάλη. Συγκεκριμένα 283 νοσηλεύονται στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Μεγάλος αριθμός. Και το θλιβερό στοιχείο της ενημέρωσης, 21 νέοι θάνατοι σήμερα, το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά η χώρα μας έχει φτάσει από την αρχή της πανδημίας στους 5.692 θανάτους. Βλέπω στο αδίκτυο κοινωνικής επικοινωνίας διάφορα σχόλια, όπως επίσης και στους ιστότοπους των αθηναϊκών εφημερίδων, που λένε ότι αυτές οι επιφυλάξεις που έχουν εκφράσει σήμερα στελέχη της κυβέρνησης, παραδείγματος χάρη ο πρώην Υπουργός Ενημέρωσης, ο κύριος Πέτσας, ο οποίος έχει βγει σε διάφορους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και είπε ότι με προβληματίζει πάρα πολύ έντονα αυτή η μαζική κίνηση, σαν να προειδεάζει αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πέτσας και άλλοι συναδελφοί του, σαν να προειδεάζει πιθανότατα για ένα τρίτο lockdown. Γράφουν αρκετά οι συνάδελφοι επ' αυτού. Και ο προβληματισμός νομίζω ότι είναι ουσιαστικός με το νούμερο το οποίο μας έδωσε προηγουμένως. Νομίζω ότι ο πυρήνας της σκέψης είναι η μετάλλαξη, καθώς και στο προηγούμενο ρεπορτάζ που ακούσαμε ανέφερε ότι είναι ήδη γνωστά 59 κρούσματα με τη μετάλλαξη της Μεγάλης Βρετανίας. Της Μεγάλης Βρετανίας. Γιατί είπαμε ότι έχουμε και μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής. Και μάλιστα ακούγεται και για τη Βραζιλία μια πιθανή μετάλλαξη. Αυτές ήδη είναι πιο διαδομένες. 59 κατά βάση σε Κρήτη και Αθήνα. Όσον αφορά τις άλλες χώρες Ευρώπης, να πούμε ότι και εκεί τα δεδομένα είναι ανισχυτικά και έχουν lockdown. Και να πούμε ότι, για παράδειγμα, η πλέον ισχυρή κατάσταση είναι στην Μεγάλη Βρετανία, που συγκεκριμένα σε ένα 24ωρο καταγράφησαν 1.631 θάνατοι. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Αν το επαναλαμβάνεις, ότι παρακαλώ πάρα πολύ. 1600... Για τον τηλεθεατή που δεν το πρόσεξε, στη ρήμη του λόγου σου ίσως να μην το επικέντρωση. 1.631 θάνατοι σε μία μέρα στη Μεγάλη Βρετανία. Το λέω αυτό διότι έχω την αίσθηση, φαντάζομαι και ότι εσύ αυτό κατάλαβες
από την επαφή σου με τον κόσμο, στα ρεπορτάζ που έχεις κάνει, ότι καθώς ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, λίγο πολύ έχουμε και την κολχικίνη, έχουμε βρει τα πάντα, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Όμως δεν είναι έτσι. Έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ επικίνδυνο, θανατηφόρο, και το οποίο κάθε μέρα δημιουργεί νέα δεδομένα τα οποία ανησυχούν την παγκόσμια κοινότητα. Και έχει καταρρεύσει και η παγκόσμια οικονομία. Σε μια χώρα που, όπως και εσύ έχεις επισημάνει, έχει ένα πολύ ισχυρό σύστημα υγείας σε προηγούμενες συνδέσεις, γιατί μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα. Μια άλλη χώρα που αξίζει να δώσουμε τα στοιχεία. Θυμίζω πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας είπε ότι ζούμε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είχαν τη δυνατότητα της παροχής οξυγόνου, που σε ένα πολύ ακμαίο και σε ένα πολύ πρότυπο, θα έλεγε κανείς, σύστημα υγείας. Κάτι τελευταίο, πες το Βαγγέλη, για να πάω. Πριν πάμε στα περιφερειακά, να σου πω και επίσης μια άλλη χώρα παρόμοια από την Ελλάδα, γι' αυτό αξίζει να τη δώσουμε πληθυσμιακά. Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, ναι. 11.000 κρούσματα σε μία μέρα. Σχεδόν 11.000. Το ξανακοιτάζα για να δω αν είναι ακριβές. 11.296 νεκροί. Τώρα στα δικά μας, στην Κέρκυρα σήμερα ο Δήμος δίνει 2 κρούσματα COVID-19, μετά από καιρό 2 κρούσματα. Στη Ζάκυνθο δίνει 3 και από ό,τι διαβάζουμε και τοπικά μέσα υπάρχει μια ανησυχία για διασπορά του ιού, διότι επαναλαμβανόμενα καταγράφονται κρούσματα εκεί για 3 συνεχόμενες ημέρες. Μάλιστα. Ενώ στα Ιωάννινα ένα κρούσμα κορονοϊού. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας να σου πω ότι δεν νοσηλεύεται κανείς στην μονάδα λιμωδών. 2 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι. Και να πούμε ότι σήμερα οι εμβολιασμοί έφτασαν τους 1.745 στην Κέρκυρα, με 186 να γίνονται αυτήν την ημέρα. Έχουμε και ένα δελτίο 186 τύπου... σήμερα. 186 σήμερα, ναι. Μάλιστα. Και έχουμε και ένα δελτίο τύπου και από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κέρκυρας, ο οποίος ενημερώνει πως πλέον έχουν ενταχθεί και οι φαρμακοποιοί, και τη Δευτέρα το πρώτο μέλος του Συλλόγου έκανε το εμβόλιο, ήταν ο Κωνσταντίνος Βλάχος. Μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί περίπου το 20%. Ναι, ναι, μα πολλοί φαρμακοποιοί έχουν ανεβάσει φωτογραφίες με τη γνωστή υπογράμμιση ότι έχω κάνει το εμβόλιο. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στα της οικονομίας, η δεύτερη παράμετρος της υγειονομικής κρίσης και του όλου ζητήματος της υγειονομικής πραγματικότητας την οποία βιώνουμε. Η παγκόσμια οικονομία καθαρέει. Η ύφεση δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα διεθνές φαινόμενο με τεράστια ερωτηματικά για τη δυνατότητα της κοινωνίας να αναταχθεί. Οι ελπίδες βέβαια είναι πάντα στο εμβόλιο και τη δυνατότητα των ομάδων που θα εμβολιαστούν να πολλαπλασιαστούν και επομένως με την ανοσία της Αγγέλης να αντιθασευθεί η πανδημία. Εκεί είναι το στοίχημα, εκεί είναι και η ελπίδα τελικά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Δυσκολότερη από όσο έχει εκτιμηθεί αποδεικνύεται αρχή του 2021 για την παγκόσμια οικονομία, καθώς πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα κορονοϊού. Η ανησυχία της μεταλλάξης επιβαρύνει το κλίμα, ενώ σημειώνονται παντού καθυστερήσεις στην διαδικασία του εμβολιασμού. Οι αναλυτές προεξοφλούν την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από βαθιά έφεση της πανδημίας και υπογραμμίζουν πως έχει ήδη δρομολογηθεί ως ένα βαθμό. Όλα δείχνουν όμως πως θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αρχίσει η ανωδική πορεία της οικονομίας, αλλά και ότι μάλλον δεν θα είναι τόσο στιβαρή ανάκαμψη όσο αρχικά έχει εκτιμηθεί. Ήδη η Παγκόσμια Τράπεζα έχει προειδοποιήσει πως η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021 ενδέχεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο 1,6% αν αυξηθούν πολύ τα κρούσματα και αν καθυστερήσει η διαδικασία του εμβολιασμού. Η προηγούμενη εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας μιλούσε για ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας κατά 4% μετά τη συρρήκνωση κατά 4,3% που σημείωσε πέρσι. Έχει επίσης επισημάνει ότι σε περίπτωση ακόμη μεγαλύτερης επιδείνωσης πανδημίας, τότε η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να επιβραδυνθεί περαιτέρω και τελικά να σημειωθεί αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης φέτος. Εκτιμά πάντως πως αν διεκπεραιωθεί γρήγορα η διαδικασία του εμβολιασμού και αντιμετωπιστεί εγκαίρως η πανδημία, μπορεί η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας να επιταχυνθεί στο 5%. Όπως επισημαίνουν αναλυτές του Bloomberg, και κακή αυτή ιονία εξωθούν τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να ασκήσει πίεση στο Κογκρέσο για να διασφαλίσει πρόσφατη στήριξη της αμερικανικής οικονομίας ύψους 9,9 τρισεκατομμυρίων δολάριων. Μόνο η δεύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά και αυτή επλήγει πρώτη από την πανδημία, η Κίνα, γνωρίζει ραγδαία ανάκαμψη μετά την ύφεση του πρώτου κύματος, το οποίο κατόρθωσε να αιχετήσει αρκετά γρήγορα, χάρη βέβαια στα ακραία κατασταλτικά μέτρα που εφάρμοσε. Ακόμη και στην Κίνα όμως, οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί και περιορίζουν τις δαπάνες τους, καθώς το Πεκίνο βρίσκεται σε μερική καραντίνα. Παράλληλα με τους άλλους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οικονομολόγοι του Bloomberg τονίζουν ότι οι δείκτες που δίνουν τακτικά στη δημοσιότητα κατατείνουν όλοι σε μια προβληματική αρχή της νέας χρονιάς, με τις ανεπτυγμένες οικονομίες να ξεκινούν με ανεμική εικόνα και τις αναδυόμενες να εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις. Ένα ακόμη αντίστοιχο ενδιαφέροντος θέμα για την οικονομία σε εθνικό επίπεδο είναι τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη
των επαγγελματικών ομάδων και κυρίως των επιχειρήσεων. Έχουμε νέα δεδομένα και είναι ενδιαφέροντα, θα έλεγα, όσον αφορά την υπόθεση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Πάμε να δούμε και εδώ το σχετικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστρια. Με στόχο την στήριξη των κλειστών κυρίως επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εστίαση στον κλάδο του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και τα γυμναστήρια, η κυβέρνηση αποφάσισε μέσω του 5ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής να αυξήσει τις ελάχιστες ενισχύσεις υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, όσοι εκ των ανωτέρων κλειστών επιχειρήσεων δεν διαθέτουν προσωπικό, θα λάβουν εφόσον πληρούν το κριτήριο της μείωσης του τζίρου 20% και ενίσχυση 1.000 ευρώ. Όσοι επιχειρήσεις απασχολούν από 1 έως 5 εργαζόμενους, η ελάχιστη ενίσχυση που θα λάβουν θα είναι 2.000 ευρώ και πάνω από 5 εργαζόμενους 4.000 ευρώ. Οι πληρωμές από το ελληνικό δημόσιο θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, ενώ οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 361.888. Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από την απόφαση που δημοσιοποιήθηκε χθες, το ανώτατο ποσό του 5ου κύκλου καθορίζεται στις 100.000 ευρώ από 350.000 που ήταν ο προηγούμενος κύκλος, με στόχο να διατεθεί το ποσό σε όλους τους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια. Το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στο 1,5 δις ευρώ και είναι κατά το ίμιση επιστρέφεται. Όπως προαναφέρθηκε, το 50% του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης έως την 30 Ιουνίου 2021, ενώ το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,64%, το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα. Για το χρονικό διάστημα έως την 31 Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάρητος, κατά την οποία η δικαίωχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε χθες το βράδυ, My Business Support, έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2021. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Business Support ενεργείται με τη χρήση των σχετικών κωδικών του τύματος TaxesNet. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 736.000 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση, περίπου οι μισές θα λάβουν την κρατική ενίσχυση. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα να δούμε μερικά θέματα της ειδησιογραφίας, της πολιτικοκοινωνικής ειδησιογραφίας στη χώρα μας, τα οποία έχουν ενδιαφέρον, πριν πάμε στο σχολιασμό αυτής της ειδησιογραφίας με τον Γιάννη Παργινό. Αυτό το οποίο σήμερα έχει προκαλέσει αίσθηση και στην πολιτική κοινότητα και στη δημοσιογραφική κοινότητα είναι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει σε αγωγή κατά 2 εφημερίδων. Με αφορμή αυτή την ιστορία του σπιτιού που είχε νοικιάσει, της βίλας που είχαν πει και των ερωτημάτων τα οποία έχουν θέσει. Ζητάει αποσημείωση ως ηθική βλάβη 1.000.000 ευρώ από κάθε έναν εκδότη. Θα δείτε περισσότερα και θα καταλάβετε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Εκεί κατά των δημοσιογράφων Γιάννη Κουτράκη και Γιώργο Παχρίστου κατέδεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Κουτράκης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο Αλέξης Τσίπρας κατέδεσε αγωγή με την οποία ζητά το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Πριν από λίγο μου επιδόθηκε η αγωγή του Αλέξη Τσίπρα με την οποία ζητά 1.000.000 ευρώ. Πέραν των όσων ισχυρίζεται ότι ως πρωθυπουργός έχει ιδιαίτερη σημασία και ο δικηγόρος που επέλεξε. Είναι ο Γιάννης Μαντζουράνης. Να τον προτείνω και μάρτυρα. Μίμη Παγγελόπουλο, σημειώνει ο Γιάννης Κουρτάκης. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παχρίστος αναφέρεται στην αγωγή τονίζοντας ότι λυπάμαι που δεν το καταλαβαίνει, αλλά με εκβιασμούς και απειλές, εκφοβισμούς και αγωγές δεν πρόκειται να απείσει την κοινωνία. Υπενθυμίζει ότι η αγωγή αφορά την υπόθεση με την εξοχική κατοικία που ενοικιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα Λεγρενά. Ο Αλέξης Τσίπρας, στηρώντας τη δημόσια δέσμευσή του και σύμφωνα με το όσα προβλέπει ο νόμος, προχώρησε στο επόμενο στάδιο, που έχει αποτέλεσμα την άσκηση των 2 αγωγών με το αίτημα του 1.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από την παράνομη προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόλοιψης του, στην οποία 2 δημοσιογράφοι και εργοδότες τους παράνομα και επέτεια προκάλεσαν με τις αναλυθείς και συκοφαντίες δηλώσεις και αναρτήσεις του ηλεκτρονικά, δια του τύπου αλλά και τηλεοπτικά, επισημαίνει το περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι με εξωτικό του Αλέξη Τσίπρας είχε προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να το επιδικάσει ποσό αντίστοιχο ύψος με αυτό που ανέφεραν στις κουφαντίες τους οι 2 δημοσιογράφοι ότι στήχησε η ανακαίνιση της ενοικιαζόμενης κατοικίας. Δρυμία κριτική ασκεί Νέα Δημοκρατία στην επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει αγωγή 1.000.000 ευρώ στους 2 δημοσιογράφους στα δημοσιεύματα που διατύπωναν ισχυρισμούς ότι μισθώνει σπίτι στο Σούνιο. Η συγκεκριμένη ενέργεια του κ. Τσίπρα δεν παραπέμπει σε επανόρθωση αλλά σε οικονομική εξόντωση των δημοσιογράφων και λειτουργεί ως εκφοβισμός προς εκείνους που ασκούν κριτική
τονίζει χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία. Υπογραμμίζοντας το έως κυβέρνηση, επιχείρησε να ελέγξει τα μέσα ως αντιπολίτευση προσπαθεί να φημώσει φωνές που τον ενοχλούν. Αλλά το κυβερνών κόμμα κάνει ειδική αναφορά στους δικηγόρους του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας καθόλου τυχαίο ότι την κατάθεση των αγωγών έχει αναλάβει ο δικηγόρος του κ. Τσίπρα, ο κ. Ματζουράνης, νομικός σύμβουλος του Δημοσίου για την εφαρμογή του νόμου Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες και τον περιβόητο διαγωνισμό των βοσκοτοπίων και όσων πρωτοφανών αποκαλύπτονται από τις καταθέσεις του κ. Καλογρίτσα για το παρασκήνιο και τις μεθοδεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ζωής του δελτίου μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε τις εξελίξεις σε αυτή τη μεγάλη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε χθες. Μεγάλη με την έννοια του γεγονότος, όχι του χρόνου, ούτε του περιεχομένου. Δειλές πληροφορίες υπάρχουν σήμερα. Μιλάω για την έναρξη των διερευνητικών επαφών ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Τουρκίας. Υπάρχει ένας διεθνής απόϊχος για την έναρξη αυτών των συνομιλιών. Πάμε μάλλον στο διάλειμμα και μετά στο ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Καταγράφουμε τα επικαιρότητα και αυτά τα οποία τη συνθέτουν. Η υπόθεση των διερευνητικών επαφών ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Τουρκίας χθες στην Κωνσταντινούπολη και σε περίπου 1,5 μήνα στην Αθήνα αποτελούν στατικό στοιχείο μιας μεγάλης συζήτησης σήμερα με, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερη διάσταση και στον ευρωπαϊκό τύπο. Οι γερμανικές εφημερίδες το χαιρετίζουν χαρακτηριστικά και φαίνεται να υπάρχουν και σποραδικές δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες, απλά μια γενική και αόριστη ενημέρωση ότι οι Έλληνες επέμειναν στο θέμα των θαλασσίων ζωνών, οι Τούρκοι επιμένουν στο ότι πρέπει να ανοίξει η ατζέντα. Λίγο πολύ το μοτίβο είναι γνώριμο. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Περισσότερο πολιτικό μήνυμα παρά κάποια συγκεκριμένη πρόοδο εμπερίχαν οι χθεσινές διερευνητικές επαφές Ελλάδας και Τουρκίας που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Η σημαντικότερη εξέλιξη αυτής της συνάντησης θεωρείται η ευνηδιαστική συμμετοχή του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, καθώς και η αλλαγή της τοποθεσίας διεξαγωγής των επαφών. Αρχικά είχε σχεδιαστεί ως χώρο συνάντησης στο ξενοδοχείο Swiss Hotel. Το απόγευμα της Κυριακής κάτι άρχισε να αλλάζει. Πρώτα ανακοινώθηκε πως οι διερευνητικές επαφές θα γίνουν στο γραφείο εργασίας της τουρκικής προεδρίας στο παλάτι Ντολμάν Μπαχτσέ και αμέσως μετά διέρευσε η πληροφορία πως θα συμμετέχει και ο Ιμπραήμ Καλίν σε αυτές. Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν πως ξημερώματα της Κυριακής αποφασίστηκε η παρουσία του κυρίου Καλίν ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα του πρόεδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η επιθυμία της Τουρκίας είναι η συνέχιση της διαδικασίας των διερευνητικών. Όπως και ότι η Άγκυρα δείχνει εμπράκτως τις προθέσεις της για την αποκλιμάκωση και την επίλυση των προβλημάτων. Είχε προηγηθεί ευρεία σύσκεψη το βράδυ του Σαββάτου υπό την προεδρία του κυρίου Ερντογάν, όπου εξετάστηκαν όλες οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, παρουσίασε όλα τα δεδομένα των επαφών που είχε τις προηγούμενες ημέρες στις Βρυξέλλες, όπως και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλούσι Ακάρ, για τις συναντήσεις της Ελλάδος και της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στην ευρεία αυτή σύσκεψη παρόντες ήταν και ο Ιμπραήμ Καλίν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας Εντάτων Αλ και ο Διευθυντής Έρων Ναυτιλιακών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαγιατάι Ερτσιγιές. Και οι τρεις συμμετείχαν στις διερευνητικές επαφές μαζί με τον έμπειρο Τούρκο διπλωμάτη Μπαρίς Καλκαβάν. Το βάρος και ο στόχος του πολιτικού μηνύματος της παρουσίας του κ. Καλίν φάνηκε και σε μήνυμά του στο Twitter. Οι διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, που δεν είχαν διεξαχθεί επί 4,5 έτη, ξεκίνησαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου μας, είναι πιθανή επίλυση όλων των προβλημάτων, περιλαμβανομένου του Αιγαίου, και έχουμε πλήρη θέληση γι' αυτό. Η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων, ανέφερε ο κ. Καλίν. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρουν πως εξετάστηκαν τα θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί στους προηγούμενους 60 γύρους επαφών, η παρούσα κατάσταση, οι τελευταίες εξελίξεις και τα βήματα τα οποία μπορούν να γίνουν από εδώ και πέρα. Η ουσία είναι ότι πράγματι έγινε μια ανασκόπηση των θεμάτων, όμως δεν υπάρχει καμία πληροφορία πως έγινε κάποια ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί εντός τριών σχεδόν ωρών που έμεινε η ελληνική αποστολή στο παλάτι του Ντολμάν Μπαχτσέ. Ο επόμενος γύρος των διερευνητικών επαφών αναμένεται να γίνει στην Αθήνα στα τέλη Φεβρουαρίου ή αλλιώς το Μάρτιο, όμως σίγουρα πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δοθεί ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες πως οι δύο χώρες συνεχίζουν τη διαδικασία αποκλιμάκωσης και προσέγγισης.
Στάση αναμονής απέναντι στην Άγκυρα συμφώνησε να τηρήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορισμένα κράτη-μέλη να είναι πιο επιφυλακτικά από άλλα σχετικά με τη νέα θετική διάθεση που επιδεικνύει η Τουρκία απέναντι στην Ένωση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη χθεσινή συνεδρίαση με φυσική παρουσία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζωζέπ Μπορέλ και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας ενημέρωσαν για τις επαφές που είχαν με το Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αμφότεροι πιστοποίησαν τη νέα διάθεση της Τουρκίας για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Από τη συζήτηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκύπτει μια θετική πρώτη αποτίμηση για τις δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας. Όλοι όσοι πήραν το λόγο, ωστόσο, τόνισαν ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στα τουρκικά βήματα αποκλιμάκωσης. Από ελληνικής πλευράς, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Αθήνα, όπως το κάζους Μπέλι και η μη συμμόρφωση της Τουρκίας με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η νέα στάση της Άγκυρας αποδίδεται στην απειλή των κυρώσεων, στην οικονομική κατάσταση στη χώρα και στην εκλογή του Τζο Μπάιντεν. Στη δήλωσή του πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, μάλιστα, ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι μετά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να εγγενιάσουμε μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις σε ισχυρή συνεργασία με τη νέα Αμερικανική διοίκηση. Πάντως, κυρίες και κύριοι, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσω του κ. Γιώργου Κατρούγκαλου, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ζητάει διευκρινήσεις και απαντήσεις όσον αφορά την περίφημη συνάντηση των αντιπροσωπιών, τις διερευνητικές επαφές και γενικότερα όλη αυτή την ατμόσφαιρα η οποία έχει να κάνει με την δυνατότητα ανάμεσα στις δύο χώρες να συζητήσουν για τις διαφορές οι οποίες τις χωρίζουν. Πάμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ. Με αστερίσκους στηρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ τις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, καθώς όπως αναφέρουν, η χώρα προσέρχεται χωρίς σαφές στρατηγικό σχέδιο και με μια διαρκή κακοφωνία από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Στην Κουμουνδούρου εξακολουθούν να κατηγορούν τον Μαξίμου για διγλωσία ή αλλιώς για ασάφεια που έχουν εκπέμψει κατά καιρούς οι κ. Μητσοτάκης και Δένδιας σχετικά με τις ελληνικές θέσεις. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν αλλάζει τη γραμμή της για την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διάβλων με την Άγκυρα, ωστόσο ζητούν από τον Μαξίμου αναλυτική ενημέρωση. Για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ελλάδα, ειδικά τώρα που έχει εικόνα των τουρκικών θέσεων. Εάν τέθηκαν από την Τουρκία θέματα δίθεν γκρίζων ζωνών, από στρατιωτικοποίησης και περιοχών ευθύνης έρευνας και διάσωσης και πώς απαντήθηκαν από την ελληνική αντιπροσωπεία. Ποια στάση τήρησε ο Υπουργός Εξωτερικών στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σχέση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις? Εμείς δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση με όρους κραυγών και περικεφαλαίας στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ο κ. Ηλιόπουλος στο Contra Channel. Συμπληρώνοντας πως για να πετύχει ο διάλογος με την Τουρκία χρειάζεται θετική ευρωτουρκική ατζέντα, είτε ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός κυρώσεων. Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως δεν σκοπεύουν να αφήσουν να περάσει έτσι απλά η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στην Καθημερινή της Κυριακής. Το τριπλό όχι του πρώην Πρωθυπουργού στην επανεκκίνηση των διερευνητικών, στο ενδεχόμενο προσφυγή στη Χάγη και στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών έδωσε πάτημα στην αξιωματική αντιπολίτευση να μιλήσει για ομιλία του κ. Μητσοτάκη από τον κ. Σαμαρά. Στην Κουμουνδούρου ισχυρίζονται ότι με την παρέμβασή του πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα απελευθερωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς δεν είναι υπέρμαχοι της πρόπτικης διαλόγου με την Τουρκία. Μετρούν μάλιστα περί τα 15 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Γαλάζιας Παράταξης, που είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και δεν θεωρούν τυχαίο το timing που έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, την παραμονή δηλαδή των διερευνητικών επαφών. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να ταλανίζεται και πάλι από τις τάσεις και τα κείμενα εν ώψη της διεύρυνσης που επιχειρεί, είναι ευκαιρία για την Κουμουνδούρου να αλλάξει την ατζέντα και να αναδείξει τις διαφορετικές οπτικές που υπάρχουν μέσα στην πλειοψηφία για τα εθνικά θέματα. Σημειώνουν μάλιστα πως αυτός είναι ο λόγος που από το Μαξίμου υποβάθμισαν το θέμα και επέλεξαν να μην απαντήσουν. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, το επόμενο επεισόδιο αναμένουν να παιχτεί στη Βουλή όταν θα έρθουν για ψήφιση τα τρία εφαρμοστικά πρωτόκολλα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα καταθέσει, όπως έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ονομαστική ψηφοφορία. Τα φώτα, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, θα στραφούν στους βουλευτές που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό είτε στην καταψήφιση είτε στην αποχή, καθώς και στα μέλη της πλειοψηφίας από τη Βόρεια Ελλάδα. Την ίδια γραμμή ακολουθούν και από το Κινάλ, τονίζοντας πως οι έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας οδήγησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αρνηθεί τη διαμόρφωση κοινής εθνικής γραμμής με τους πολιτικούς αρχηγούς και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας αφορά, έχει να κάνει με τη δική μας γειτονιά. Ο Έντι Ράμα, ο πρωθυπουργός της γειτονικής μας Αλβανίας, επισκέφθηκε την Άγκυρα, επισκέφθηκε την Τουρκία. Θα δείτε στα πλάνα του ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Ερντογάν τον υποδέχτηκε, θυμίζοντας στον Έντι Ράμα, προφανώς και στον αλβανικό λαό, το κοινό οθωμανικό παρελθόν. Περισσότερα και εύγλωτα στο βίντεο. Ο Ερντογάν απέδωσε μεγάλες τιμές στον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα.
Όλος ο κόσμος, μα κυρίως Αλβανοί ψηφοφόροι, είδαν στην τελετή υποδοχής άλογα με καβαλάριδες ντυμένους Οθωμανούς να κρατούν την αλβανική σημαία. Λιμουζίνες, εικόνες από τα σουλτανικά σαλόνια και άλλα εντυπωσιακά. Ο Ερντογάν λατρεύει τον Ράμα γιατί έχει ανοίξει διάπλατες στις πύλες της Αλβανίας, οδηγώντας την στην αγκαλιά της Τουρκίας, την ώρα που η χώρα τελεί εν αναμονή της έναρξης διαπραγματεύσεων για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, επιστρέφοντας για την πατρίδα του, ο Ράμα ήταν φορτωμένος με προεκλογικά δώρα, όπως ένα νοσοκομείο για COVID-19 στην πόλη Φιέρι, έτοιμο παράδοτο πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, παράρτημα του Πολυτεχνείου της Άγκυρας στα Τύρανα και υποσχέσεις για τουρκικές επενδύσεις. Κυρίως όμως αναχώρησε από την Άγκυρα με μια δήλωση κατεβόδια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου, με την οποία τον έχριζε μέσω λαβητή στην ελληνοτουρκική διαμάχη. Τα φύλλα προσκύμενα σε αυτόν μέσα μαζικής ενημέρωσης τον εκθίασαν ως προσωπικότητα διεθνούς βεληνικούς, ικανή να διαθετεί γεωπολιτικές διενέξεις. Τα αντιπολιτευτικά χλέβασαν τα τουρκικά παράσημα στον πρωθυπουργό τους, ωστόσο ως γεφυροποιό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τον εμφάνισε και η γερμανική Bild. Μάλιστα τον έφερε να έχει και την ευλογία της Άγγελας Μέρκελ. Είναι σίγουρο και αποδεκτό από όλους ότι η επίσκεψη Ράμα στην Τουρκία και στη συνέχεια στην Ελλάδα βοήθησε στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η επίσκεψη πρώτα στην Άγκυρα και μετά στην Αθήνα θεωρείται ως ο λόγος για τον οποίο οι δύο πλευρές κάθονται να συζητήσουν ύστερα από 5 χρόνια διακοπής, και κάτι τέτοιο έχει αναγνωριστεί δημοσίως από τον ίδιο τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, έγραψε. Ανεπισήμως, διπλωματικές πηγές κοντά στις τρεις πλευρές έλεγαν στην Καθημερινή πως δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, τονίζοντας ότι το απόλυτο σίγουρο είναι ότι αν χρειάζονταν Ελλάδα και Τουρκία κάποιον σε αυτό το ρόλο, θα τον αναζητούσαν σε χώρα ή παράγοντα με ισχύ και διεθνές κύρος. Και πως το θέμα των διερευνητικών είχε κλείσει πριν από το ταξίδι του κυρίου Ράμα. Πρόσθεταν δε πως οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει ακόμα και στους τόπους που θα γίνουν διερευνητικές, δηλαδή σε Κωνσταντινούπολη και Αθήνα, διαψεύδοντας έτσι τα περί τυράννων με τα οποία ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συνόδευσε το προεκλογικό πεσκέση στον κύριο Ράμα. Προς τη τότε η ενδιάμεση στάση του Αλβανού ηγέτη στην Αθήνα, είναι γεγονός ότι η ατζέντα στις διμερείς σχέσεις παραμένει πλούσια και ανοιχτή, με πρώτο και να εξελίξει ζήτημα αυτό της προφορικής συμφωνίας των δύο πλευρών για παραπομπή του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών στο Ιόνιο μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στο δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, ούτε από αυτού προβλέπεται κάποια άμεση εξέλιξη πριν από τις αλβανικές εκλογές του Απρίλιου, κάτι που έχει τονίσει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Το γεγονός μεταθέτει για το καλοκαίρι, ίσως και αργότερα, την έγγραφη συμφωνία για τη Χάγη. Επί Πρωθυπουργίας Ράμα, και ενώ ο Ερντογάν διακηρύσει το όραμά του περί γαλάζιας πατρίδας, στην οποία συμπεριλαμβάνει και τα Βαλκάνια, η Αλβανία δένεται όλο και πιο πολύ γερά στο άρμα της τουρκικής επιρροής. Ισλαμοποιείται, καταλούς τουρκοποιείται, με γοργούς ρυθμούς. Παρουσία του Ράμα σε μια επίσκεψή του στα Τύρανα, ο Ερντογάν δεν δίστασε να ισχυριστεί ότι οι αδριατικές ακτές της Αλβανίας είναι τα δυτικά σύνορα της νεοοθωμανικής Τουρκίας. Στην περίπτωση της Αλβανίας του Ράμα όμως παρατηρείται το παράδοξο. Ενώ η χώρα βρίσκεται στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδοκώντας ότι που να είναι θα περάσει την πόρτα της και με τον πληθυσμό σε ποσοστό 90% να θέλει την ένταξη στις ευρωπαϊκές δομές, η ηγεσία της επιχειρεί να τη μετατρέψει σε τουρκικό οικόπεδο στα Βαλκάνια και αυτό προβληματίζει τους Ευρωπαίους. Μάλιστα, η αντιευρωπαϊκή ρητορική που χρησιμοποίησε ο Ράμα στις δηλώσεις του πλάι στον Ερντογάν στην Άγκυρα προκάλεσε δυσφορία στις Βρυξέλλες, που δια του πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τύρανα κατηγόρησαν τον Αλβανό Πρωθυπουργό για αγνωμοσύνη και αντιευρωπαϊσμό. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στα της πολιτικής καθημερινότητας στη χώρα μας, καθώς ο Ανδρέας Λοβέρδος επιμένει. Έχει διαβεί το Ρουβίκον από τα ΜΟΠ, έχει πάρει την απόφαση να εκδικήσει την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Ρόλο επιταχυντής στις εσωκομματικές εξελίξεις του Κινήματος Αλλαγής φαίνεται πως διαδραματίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος, διατηρώντας το προσκήνιο της συζήτηση για την ηγεσία, παρότι η κεντρική γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη μιλάει για παντελώς άκερο ζήτημα, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη καταιγίδα της πανδημίας. Ο πρώην Υπουργός, αφού ανακοίνωσε και επίσημα την ήδη γνωστή υποψηφιότητά του, επανήλθε με σαφή μηνύματα αμφισβήτησης της φόφης γεννήματα, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για αμφιθυμία της παράταξης, αλλά και για ανάγκη επαγκύστρωσης από τη στασιμότητα. «Μπορώ καλύτερα» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Λοβέρδου, που αποτυπώνει και την πρόθεσή του να διατηρήσει ζωντανή την προεκλογική ρητορική, παρά το μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο εσωτερικές κάλπες. Από την πλευρά της πάντως, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δεν δείχνει προς ώρας διατεθειμένη να σηκώσει το γάντι και να ακολουθήσει στην ίδια κατεύθυνση. Στο στρατόπεδο της ηγεσίας δεν επιθυμούν συνεχείς εντάσεις, όχι μόνο επειδή μιλούν για εκτός κλίματος συζήτηση λόγω πανδημίας, αλλά και γιατί δεν θέλουν να μεταφέρουν εντός των τυχών τη σκιά της εσωστρέφειας που εκτιμούν πως πλάνατε πάνω από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Όπως τόνιζαν άλλωστε κομματικές πηγές στην Καθημερινή, πέρα από τις μακροχρόνιες ενδογενείς έρηδες στην Κουμουνδούρου, στη Χαριλάου Τρικούπη, βλέπουν ότι και η Πειραιός βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερικές αναταράξεις με αφορμή τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά
στην καθημερινή της Κυριακής, η οποία θεωρούν ότι θα προκαλέσει προβλήματα στην κυβερνώσα παράταξη, ειδικά από τη στιγμή που η βεντάλια των εθνικών θεμάτων θα βρίσκεται για καιρό στο προσκήνιο. Καθόλου τυχαία σε αυτή την κατεύθυνση, ο εκπρόσωπος τύπου του Γεννήματος Αλλαγής Παύλος Χριστίδης ανέδειξε το θέμα ενώ ψεκίνησε των διερευνητικών με την Τουρκία, μιλώντας για έντονες διαφωνίες εντός Νέας Δημοκρατίας, που οδήγησαν τον Πρωθυπουργό στην άρνηση για διαμόρφωση εθνικής γραμμής. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά το εσωκομματικό μέτωπο, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη καθαίρεση Λοβέρδο από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, η κινητικότητα του βουλευτή Αθηνών έχει εξελιχθεί σε ένα ακτήριο λάκτισμα για το σταδιακό άνοιγμα καρτιών τους επόμενους μήνες. Αυτό που αναμένουν όλα τα στρατόπεδα με ενδιαφέρον είναι οι κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι παρόν στη μάχη της ηγεσίας και αποτελεί τον βασικό εσωκομματικό πόλο εκτός ηγεσίας. Προς το παρόν, ο Ευρωβουλευτής δεν έχει προβεί σε δυναμικές κινήσεις, πέρα από μεμονωμένες αιχμές κατά της κυρίας Γεννηματά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προετοιμάζει και το έδαφος για να το πράξει, όταν υπάρξουν ενδείξεις επιστροφής σε μια μερική έστω κανονικότητα. Ο Γιάννης Παργινός μαζί μας για να σχολιάσουμε και απόψε με τον Γιάννη όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την δισογραφία σήμερα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Εγώ στέκομαι με ενδιαφέρον περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, σήμερα σε αυτή την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει αγωγή κατά των διευθυντών και εκδοτών δύο εφημερίδων της Αθήνας και μάλιστα ζητώντας το αστρονομικό ποσό του 1.000.000 ευρώ από τον καθένα με αφορμή αυτή την ιστορία του σπιτιού που έχει νοικιάσει. Εμένα με ξενίζει λιγάκι μάλιστα η κίνηση από έναν πολιτικό αρχηγό. Και εμένα με ξενίζει, αλλά θα σου πω κάτι, ότι εγώ κάποια φορά είχα ζήσει το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα που έδειχνε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τάγματα ασφαλίτη. Σύμφωνα. Κάποια φορά και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει πραγματικά, πέραν από την όποια πολιτική, ιδεολογική, κομματική αντιπάθεια έχουμε προς τον οποιοδήποτε δημόσιο άνδρα ή γυναίκα, να μην γραφούμε ψέματα. Δηλαδή, αυτό είναι προφανές. Αυτό είναι προφανές. Κατά τα γραφέντα, ναι, είχε μετακομίσει από την Κυψέλη στα Λεμένα σε νέα βίλα, την οποία ανακαίνισε με κόστος 1.000.000. Αν το πλήρωσε ο ίδιος, το δημοσίευμα άφηνε να εννοηθεί ότι ήταν αδήλωτο, αφού το 1.000.000 το φαινόταν στο Ποδανέσχες. Αν δεν το πλήρωσε ο ίδιος και το πλήρωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που ήταν κατά τα γραφέντα επίσης και ιδιοκτήτης εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο, σήμαινε αυτόματα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι υποχείριον οικονομικών συμφερόντων. Μάλιστα. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι η βίλα δεν ανακαινίστηκε, απλώς ο ιδιοκτήτης της έκανε μερεμέτια με 20.000 ευρώ σύμφωνα με συγκεκριμένα τιμολόγια. Μάλιστα. Υπάρχει ένα απλό ενοικιαστήριο, το οποίο ήταν προπολών μηνών και ετών, αφού εκεί κάνει διακοπές το καλοκαίρι ο κύριος Τσίπρας. Άρα, προς τι το δημοσίευμα? Μάλιστα. Καλά, περιμένουμε να δούμε την εκδίκαση της αγωγής και τα επιχειρήματα της μιας πλευράς και της άλλης. Αν θα εκδίκαση, απλά λέω το εξής, Γιάννη μου, μισό λεπτό. Το 1.000.000, ναι, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι... Λέω το εξής όμως, Γιάννη μου, ότι το νέο ΕΔΑΠ. Εγώ θυμάμαι άλλους πολιτικούς και μάλιστα συντηρητικούς, όπως θα τους έλεγε ο αριστερός κ. Τσίπρας, που έκαναν δικαστικές ενέργειες και κινήσεις ζητώντας αποζημίωση μιας δραχμής για το συμβολικό και μόνο λόγο και ρόλο της καταδίκης ενός εντύπου, μιας εφημερίδας, ενός δημοσιογράφου, για να αποδείξει τη δική του ηθική υπόσταση και ανάταση. Εξαρτάται τελικά. Πώς προσμετρά. Ο καθένας θα μου πει, έχει το δικό του μέτρο και τη δική του αντίληψη των πραγμάτων. Εντάξει. Δια του τύπου πραγματικά. Σύμφωνη. Πλήρη αμαύρωση του ονόματός. Ωραία, ωραία, ωραία. Λέω διότι όμως, μπορείς να καταλάβεις, Γιάννη μου, ότι και το συγκεκριμένο δημοσίευμα σε δύο εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, ναι, ήταν δημοσίευμα το οποίο έπαιζε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, επί πολλές ημέρες. Φυσικά. Και εν της πράγμαση αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα ήταν ψευδέστατο. Αν εγώ και εσύ, αγαπητέ μου φίλε, που έχουμε ένα δημόσιο βήμα,
είτε ως εφημερίδα εργαζόμενο. Γιάννη μου, τα ξέρουμε είτε αυτά. Μην επιχειρηματολογείς εκεί. Ούτε εσύ έχεις κινηθεί εκεί. Γιάννη, ούτε εσύ έχεις κινηθεί εσύ. Είναι ομοφυλόφιλος. Άκουσε με. Ή ο Παργινός έκλεψε. Γιάννη μου. Γιατί να το πούμε για τον Παργινό του Κακομοίρη. Τα έχουμε πει όλα αυτά και τα ξέρουμε και δεν πράττουμε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θέλω να πω πως έχουν ακουστεί περισσότερα και σοβαρότερα για τον κύριο Τσίπρα και δεν ενήργησε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή η ιστορία του Καλογρίτσα είναι σοβαρή. Τεράστια. Είναι τεράστια. Έχει πολιτική διάσταση για την ποιότητα της δημοκρατίας. Και εκεί δεν είδα ούτε τον κύριο Παπά, ούτε κανένα να κάνει αγωγή. Εκεί είδα τον κύριο Παπά να είναι τομεάρχης, να κρατάει καλά τα γκέμια του τομέα, να είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και επ' αυτόν ουδείς να έχει αισθανθεί ότι προσβάλλεται. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Η δημοκρατία λοιπόν, προηγείται των όπλων προσωπικών ζητημάτων. Παρέα μαζί μας. Όχι, όχι. Με συγχωρείς πολύ, δεν κάνει παρέα. Ο παπάς έχει θεσμικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη. Ήταν κορυφαίος τέλεχος της κυβερνώσεως. Γιάννη, ο παπάς έχει. Πολιτός υπουργού. Πρόσεξε με. Άρα, γιατί να ξομοιώνουμε αυτές τις καταστάσεις. Γιάννη, ο παπάς δεν έχει τυχαία θέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κολλητός. Έχει θεσμικό ρόλο. Ήταν πρώην υπουργός. Ο παπάς έκανε ό,τι λένε ότι έκανε ο παπάς. Ωραία. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Όταν πάμε στο δικαστήριο, όταν πάνε. Προφανώς και στην περίπτωση Κουρτάκη Παπαχρήστου το δικαστήριο θα κρίνει τελικά. Λέω και προφανώς στην περίπτωση Κουρτάκη Παπαχρήστου οι δύο πλευρές θα καταθέσουν τα στοιχεία τους. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι ο ιδιοκτήτης έκαμε επισκευές 20.000 ευρώ για αυτή τη βίλα. Μπορεί όμως για να τα γράφουν, γιατί φαντάζομαι, επειδή τον Γιώργο τον Παπαχρήστο τον ξέρω, δουλεύα μαζί στα Νέα. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο επιδερμικός στα όποια στοιχεία. Δηλαδή, συνειδητή συκοφαντία τόσο εύκολη δεν μπορεί να κάνει. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ζούμε, παίζουν πολλές ψευδές. Όχι, δεν το αναιρώ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Θα πάνε στο δικαστήριο και θα δικαστεί η υπόθεση. Ναι, αλλά όταν έκαναν αγωγές στον κύριο Μπαξεβάνη και στο ντοκουμέντο, έβγαιναν τότε σε ΡΙΖΕ και έλεγαν ότι οι πολιτικές διαφορές στον τύπο δεν λύνονται με αγωγές. Αγαπητέ μου φίλε, εγώ. Γι' αυτό σου λέω ότι η διγλωσία στο πολιτικό σύστημα διώχνει τον κόσμο. Θα επαναλαμβάνω και εκείνο το οποίο πιστεύω. Πες το. Ότι και ο Ιούδας έκανε παρέα με τον Χριστό. Ναι. Ούτε ο Ιούδας έγινε Χριστός, ούτε ο Χριστός έγινε Ιούδας. Α, ναι, αλλά η τα χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας απέδειξαν. Ανεξάρτητη από όλες τις άλλες. Πρόσεξε. Όπως και τα πρόσωπα πράττουν και τιμωρούνται σαν πρόσωπα. Δηλαδή, ο κύριος Τάδε, ο οποίος ήταν αδιαστής της κυρίας Μπεκατόρου, επειδή ήταν κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κολλητός κορυφαίου υπουργού, εγώ πρέπει να κυλιβδώσω αυτόματα και τον υπουργό και την Νέα Δημοκρατία. Όχι, Γιάννη μου. Όχι, σε καμία δημιουργικά. Περίπτωση. Απλά λέω επομένως, ότι η πολιτική αρχηγή. Γιατί λοιπόν μαζί με τον κύριο Παπά να κυλιβδωθεί κατά αναλογία και αντιστοιχεία ο κύριος Τσίπρας σύμφωνα με το σκεπτικό το οποίο κατατίθεται στη συζήτηση. Πρόσεξε, Γιάννη μου. Λέω ότι οι πολιτικοί κρίνονται από τη σταθερότητα των απόψεών τους. Σωστό. Όταν στέκεσαι με τον αλφα τρόπο απέναντι σε ένα γεγονός μείζωνος ηθικής σημασίας για το πρόσωπό σου αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας, πρέπει κατά αντίστοιχο τρόπο να κινείσαι και στην άλλη περίπτωση. Άκουσε τι σου είπα. Εγώ δεν είπα να μην κάνει αγωγή. Αν θεωρεί. Μισό λεπτό, άκουσε με. Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Τσίπρας κακώς έκανε αγωγή. Είπα γιατί ζήτησε 1 εκατομμύριο ευρώ γιατί και δεν ζήτησε ένα ευρώ, ώστε να πει ότι ο Παπαχρήστος και ο Κουρτάκης που τους έκανε αγωγή είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δηλαδή το τσάμπα μάγκας που έχουμε φάει πολλές φορές στον πολιτικό και κοινωνικό βίο είναι συντριπτικό, Γιάννη. Αγαπητέ μου φίλε, είπαμε ότι ζούμε σε δημοκρατία. Καλά. Ελεύθερη. Εντάξει. Η άποψη ή η πολιτική σύμφωνη. Ενός και η στάση κοινωνικού ατόμου σχηματίζεται μέσα σε ελεύθερη κοινωνία. Από τι σχηματίζεται? Από τις προσλαμβάνουσες εικόνες και από ό,τι ακούμε. Ναι. Αν ακούμε επί τριήμερο ή επί δεκαήμερο ή επί μήνες ολόκληρες ότι ο τάδε πολιτικός αρχηγός έφυγε από την Κυψέλη και πήγε και νοικιάζει βίλα με τόσα πολλά χρήματα. Μάλιστα. Και την ανακαινίζει με 1 εκατομμύριο, το οποίο είναι εκατομμύριο, δεν φαίνεται στην φορολογική του δήλωση. Τι
μπορεί να πιστέψει οποιοδήποτε ακούει ή διαβάζει το συγκεκριμένο Μάλιστα. δημοσίευμα. Και να πεις ότι τα είχε. Αν είναι Τσίπρας, Πανγινός ή Ζηνιάτης. Καλό βράδυ, Γιάννη. Οποιοσδήποτε το Καλό διαβάζει. Βράδυ. Σε ευχαριστούμε Καλό για το σχόλιο σου και απόψε. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά στην τοπική ειδησιογραφία. Απορρίμματα. Δεν είναι όμως μόνο τα απορρίμματα. Τα θέματα σήμερα της τοπικής μας πραγματικότητας. Έχουμε και πολλά ακόμη που έχουν να κάνουν με μικρά. Μεγάλα όμως την επανάληψή τους καθημερινά γεγονότα. Θα δείτε στη ροή του δελτίου σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Καταγράφουμε τα επικαιρότητα και αυτά τα οποία τη συνθέτουν. Και πάμε τώρα να δούμε τα της αυτοδιοίκησης, η οποία βρίσκεται σε μια διαδικασία, όχι συγκρουσιακή, αλλά τουλάχιστον έντονη συζήτηση με την κυβέρνηση για θέματα, για πολλά θέματα τα οποία την αφορούν. Με αρμοδιότητες πρωτίστως, η περίπτωση του νέου εκλογικού νόμου για τις εκλογές στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Είναι επίσης ένα συστατικό στοιχείο αυτής της όλης κουβέντας. Έχουμε μια παρέμβαση της Μερόπης Ιδρέου, της Δημάρχου Κερκυραίων, προς την ΚΕΔΕ. Πάμε να δούμε λοιπόν περισσότερα στο ρεπορτάζ. Πρωτοπυλών βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι το οποίο αποτέλεσε και το βασικό ζήτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων, στην οποία συμμετείχε και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιο Νήσων, Μέρωπη Ιδρέου. Στη συνεδρία επίσης συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για την τοπική αυτοδιοίκηση, Στέγιος Πέτσας. Ενημέρωσαν για τον εκλογικό νόμο που αλλάζει για τους ΟΤΑ, που θα έρθει άμεσα στη Βουλή για διαβούλευση και για ψήφιση. Θα περιλαμβάνει μέσα την κατάργηση καταρχήν της απλής αναλογικής όπως εφαρμόζεται ως σήμερα. Θα έχει κάποιο πλαφόν εισόδου για τις παρατάξεις που συμμετέχουν στις εκλογές. Θα έχει κάποιο ποσοστό που θα μπορεί ο Δήμαρχος να βγαίνει από την πρώτη Κυριακή. Και από ό,τι μας είπαν, μάλλον τα τοπικά συμβούλια, τα κοινοτικά συμβούλια θα ενταχθούν πλέον στο ψηφοδέλτιο της παράταξης και του Δημάρχου, του επικεφαλής, και δεν θα είναι ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Βέβαια μένει να δούμε μετά και από τις επιτροπές της Βουλής και τη διαβούλευση εάν θα υπάρξουν και άλλες τροποποιήσεις ή αν θα συμπληρωθούν οι διατάξεις αυτές. Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαβόντιων Νήσων τονίζει πως προκρίνει τις αλλαγές που παρουσίασαν οι δύο υπουργοί στο εκλογικό σύστημα, καθώς για την ίδια το βασικό επίδικο είναι η κυβερνησιμότητα των Δήμων. Παράλληλα, η Δήμαρχος αναφέρθηκε ακόμη και στα ζητήματα τα οποία έδειξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων, ξεχωρίζοντας την ανάγκη για χρηματοδοτήσεις έκτακτων αναγκών και έργα καθημερινότητα. Επίσης, και επειδή τα Ιόνια και ο Δήμος μας το τελευταίο διάστημα έχει περάσει πολλές θεομηνίες, κακουχίες, έκτακτα καιρικά συμβάντα και επίγοντα που δεν τα είχαμε ζήσει στο παρελθόν, αλλά πλέον είναι όλο και πιο συχνά από ό,τι διαπιστώνουμε, να υπάρχει ένα κονδύλιο ονοματισμένο σαν τακτική επιχορήγηση που να προορίζεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καιρικών φαινομένων, θεομηνιών, γιατί δυστυχώς, όπως είδατε, λόγω του ότι περνάμε σε μια άλλη εποχή που ουσιαστικά δεν υπάρχουν εποχές, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να είμαστε εκτεθειμένοι σε οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο και απρόσμενο συμβάν. Το άλλο που ζητήσαμε όλοι είναι βεβαίως να υπάρχει ένα πιο ευέλικτο νομοσχέδιο και διαδικασία για τις προσλήψεις, είτε μόνιμου προσωπικού είτε προσωπικού ορισμένου χρόνου, γιατί πραγματικά λείπει στελεχειακό δυναμικό, εξειδικευμένο δυναμικό στους Δήμους, αλλά ακόμα και εργαζόμενοι που θα ασχολούνται με την καθημερινότητα του Δημότη. Βεβαίως είπαμε με την κινητικότητα ότι θα πρέπει και εκεί να γίνουν οι διαδικασίες ώστε να μπορεί να έρθει και από άλλους φορείς και οργανισμούς προς το Δήμο κόσμος, εργαζόμενοι, και όχι μόνο να φεύγουν από τους Δήμους προς άλλους οργανισμούς. Βεβαίως θέσαμε ζητήματα οδοποιίας που πρέπει και εκεί να υπάρχουν γενναία κονδύλια τόσο για τη δημοτική όσο και για την αγροτική οδοποιία, που πολλά χρόνια έχουν να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις και στο Δήμο μας και ενδεχομένως και σε πολλούς Δήμους. Κυρίως αυτά ήταν τα ζητήματα. Μετά κάτι άλλο που μας αφορά και εμάς, που μπορώ να σημειώσω, επειδή είμαστε νησιωτικός Δήμος και είμαστε και τουριστικός προορισμός, συζητήσαμε για τα ζητήματα των παραλίων, το πώς θα γίνονται οι μισθώσεις για τραπεζοκαθίσματα, για ομπρέλες, για ξαπλώστρες, για τα μέσα αναψυχής.
ζητήματα που μας ακουμπάνε και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, γιατί είμαστε ένας πολύ τουριστικός και νησιωτικός δήμος. Και βεβαίως ότι σε όλα τα νομοθετήματα πρέπει να μην ξεχνάει το κεντρικό κράτος την αρχή της νησιωτικότητας, ότι δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση όπως στην υπηρετική Ελλάδα, διότι εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα της, να περιβαλλόμαστε από θάλασσα, να μπορεί να μένουμε για μέρες χωρίς πρόσβαση ούτε από αέρα ούτε από θάλασσα, και τα πράγματα όλα και οι καταστάσεις δυσκολεύουν, άρα θα πρέπει να απολαμβάνουμε και κάποιον προνομίων σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν βγαίνουν νομοθετήματα που μας αγγίζουν και έχουν να κάνουν και με θέματα που μας αφορούν. Σχολική στέγη που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ, που πρέπει να εξυγχρονιστεί, να είναι όπως πρέπει στα παιδιά μας και στην εκπαίδευση που πρέπει να τους δίνουμε. Του διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ, ένα θέμα το οποίο το προσεγγίζουμε καθημερινά, άλλωστε είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Χθες είχαμε την δυνατότητα στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα να φιλοξενήσουμε δύο κορυφαία στελέχη της αυτοδιοίκησης, τον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Ο κύριος Χρήσανθος Αλής, ο αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην δήμαρχος Κερκυραίων, κατέθεσε την άποψή του, όπως επίσης και η κυρία Κατερίνα Μοθωνέου, η οποία είναι αντιπεριφερειάρχης της κυρίας Κράτσα και επίσης μέλος της διοίκησης, εκτελεστικής επιτροπής δηλαδή, του διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση στο ρεπορτάζ. Τρογοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων της Κεφαλονιάς συντάσσεται με τις ανάγκες της νέας εποχής, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΦΟΣΔΑ Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, ασκεί σκληρή κριτική τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην παρέα του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για άγνοια των υποχρεώσεων της χώρας και της προστασίας του περιβάλλοντος και για σκοπιμότητα και απροκάλυπτα ψεύδη εις βάρος των πολιτών. Κατηγορώντας ότι παραμένουν βουτυγμένοι στα απορρίμματα στα οποία βίδισαν τον τόπο μας. Αδυνατόν να αποδεχτούν τον νέο ΦΟΣΔΑ Ιωνίων Ίσων, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες, έχει σχέδιο, αποφασιστικότητα και γνώση για να οδηγήσει την περιφέρεια στην ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια. Όσον αφορά τους όρους δημοπράτησης του έργου, ο ΦΟΣΔΑ Ιωνίων Ίσων δηλώνει πως αποτελεί τομή στην δημοπράτηση αντίστοιχων έργων. Επίσης, καθαρίζει πως ο δεσμευτικός προϋπολογισμός του έργου που δημοπρατείται σήμερα είναι 11 εκατομμύρια ευρώ και όχι όπως διαδίδεται λανθασμένα 24 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, όσον αφορά την κατασκευή, τα 7 εκατομμύρια και τη λειτουργία δεν έχει αλλάξει από τον περιφερειακό ΦΟΣΔΑ. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι προσθέσαμε την προαίρεση. Ωραία. Και αυτό είναι το πρώτο έργο που βγαίνει στην Ελλάδα με προαίρεση και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν. Ποιος το επιβάλλει, τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης, κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία? Είναι η νομοθεσία, γιατί πρέπει να μπορέσει να, με τον καινούριο ΦΟΣΔΑ, πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Έχει δυνατότητα μέσα από το έργο που έχει να επιχορηγηθεί από το ΙΜΕΠΕΡΑ να έρθει ο φορέας να ξανακαταθέσει πρόταση, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί πάλι από ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα τρέχει τότε το ΙΜΕΠΕΡΑ και να μην πληρώσουν οι δημότες του Δήμου Κεφαλονιάς. Ναι, φτάνει να υπάρχει μελέτη για αυτό το έργο και προϋπολογισμός ή εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Πράγμα που δεν υπάρχει ακόμα για την Κεφαλονιά. Τα 7 εκατομμύρια. Στο επιμέρους έργο, στο επιμέρους έργο. Όχι, γιατί αυτό είναι δυνητικό. Όταν θα χρειαστεί, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί. Αν και όταν θα χρειαστεί, αλλά μπορεί και να μην χρειαστεί. Εάν χρειαστεί, η χρηματοδότηση θα βγει εκείνη την εποχή που θα χρειαστεί από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τρέχουν. Για τις εξελίξεις στον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ιωνίων Νήσων, μίλησε στην εκπομπή του Start Υπάρχει Θέμα με τον Σπύρο Ζινιάτη και τον Κυριάκο Μάνεση, ο πρώην δήμαρχος και αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήσανθος Αλής, τονίζοντας πως η διαδικασία αυτή έχει πολλές προβληματικές. Επισημαίνει από καιρό αυτή την αντίφαση, η οποία θα δημιουργείται συνεχώς σε αυτόν τον περίφημο περιφερειακό φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ακριβώς στα πλαίσια ενός διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα καλείται όπως εδώ να παίρνει αποφάσεις για τα συμφέροντα της Κεφαλονιάς με εκπροσώπους της Ακίνθου και με κορμό το Διευθυντήριο της Περιφέρειας, το οποίο μετέβει εις τον Περιφερειακό Φορέα χωρίς ακόμα να έχει ληφθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο θα αποφάσισε την αποστολή των εκπροσώπων του στο περιφερειακό τομέα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια απόφαση πάσχει από νομική και δημοκρατική αξιοπιστία. Δεδομένως δεν μπορεί να αποφασίζεις για τα συμφέροντα της Κεφαλονιάς χτες, αύριο για τα συμφέροντα της Κέρκυρας, ερήμη των Κερκυραίων και ερήμη των Κεφαλήλων. Βάζεις σε την περαιτέρω δέσμευση σε βάθος χρόνου 6 και 6 χρόνια με δαπάνες της τοπικής συνωνίας της Κεφαλονιάς σε αυτή την περίπτωση.
Ποιος τα αποφάσισε αυτά και με ποιο τίτλο και με ποια νομιμοποίηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα θέματα δεν μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και αύριο όσον αφορά την Κέρκυρα ή και τα άλλα νησιά. Είναι σοβαρά ελλείμματα και νομιμότητας και δημοκρατικής διαδικασίας και προσέγγισης σύμφωνα με τα συμφέροντα του κάθε νησιού που πρέπει να περάσουν μέσα από την αντίληψη των συλλογικών τους οργάνων. Δώστε μου σας παρακαλώ την αξιολογική σας κρίση για ένα θέμα το οποίο και εσείς έχετε συνυπογράψει. Δηλαδή έχω στα χέρια μου την προηγούμενη περίληψη διακήρυξης από τον πρώην Σίδησα, ναι, για το εργοστάσιο της Κέρκυρας. Αυτό το 6-6 με προαίρεση, τι πρακτικά σημαίνει? Αυτό υπήρχε σε εμάς. Ναι. Ποιος το επιβάλλει? Αυτό το υπήρχε από την απόφαση που πάθηκε για την δημιουργία της μελέτης, για την προοπτική του έργου και για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το έργο. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μάνας είναι μαζί μου για να σταθούμε και απόψε το βράδυ πολύ γρήγορα σε ένα γρήγορο σχολιασμό της βασικής... Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές μας. Κυριάκο. Συνέχεια στην αντιπαράθεση ήταν σειρά του Μάκη του Φόρτε, ο οποίος με νέα σκληρή ανακοίνωση απάντησε στη χθεσινή του φορέα με τίτλο «Με τις ανάγκες της νέας εποχής, τρεις τελίτσες, ο διαγωνισμός για το εργοστάσιο της Κεφαλονιάς». Με άλλα λόγια, θεωρεί ότι ο ορθότερος τίτλος θα ήταν «Με τις ανάγκες της νέας εποχής, η δημοπρασία για το εργοστάσιο ΜΕΑ της Κεφαλονιάς», αφού με αυτόν αποδίδεται η απόλυτη αλήθεια για τα γεγονότα ως έχουν. Εστιάζει πάλι στην διαφοροποίηση και στο φούσκωμα του τελικού λογαριασμού με την δημοπράτηση που έκανε ο φορέας σε σχέση με την απόφαση. Επιμένει ο Μάκης Φόρτες. Επιμένει στους χειρισμούς. 7,5 εκατομμύρια στο διαγωνισμό. Τριπλάσια αύξηση των ανταποδοτικών για τους δημότες 21 του νησιού. Ναι. Και φτάνει και στο επίμαχο σημείο που πρώτοι εμείς εδώ και 3-4 μέρες αποκαλύψαμε, την ορθή επανάληψη. Θεωρεί ελεγχόμενο αυτό και ζητά να διευκρινιστεί από επιμέρους κινήσεις που θα κάνει για την απόφαση του ΦΟΣΔΑ που λήφθηκε για το έργο της Κεφαλονιάς στις 13 πρώτου από τα 4 εκ των 7 μελών. Η απόφαση έχει τον ίδιο προϋπολογισμό με τις τεχνικές υπηρεσίες του εργοστολίου, 7,5 εκατομμύρια. Και μετά από 4 μέρες, μέσα στη διάβγεια, αλλάζει αυτό το πρακτικό της απόφασης του ΦΟΣΔΑ και έρχεται ένα καινούριο που φαίνει τον πραγματικό προϋπολογισμό. Πώς έγινε και γιατί έγινε. Ωραία. Στο υπάρχει θέμα. Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει το τελευταίο διάστημα με μαρτυρίες και περιγραφές ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται τη φτώχεια και τη συντριβή σε αυτές τις εποχές της οικονομικής κρίσης. Είναι εργαζόμενοι στον τουρισμό, επισυνδυσμό, αλλά κυρίως τουριστικών γραφείων, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα εντός αγωγικών προνόμιο να πάρουν έστω και ένα ευρώ ως επίδομα ανεργίας. Έχουμε σήμερα παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου της Κέρκυρας, περισσότερα στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστρια. Έτοιμο προκειμένου, εργαζόμενοι σε τουριστικά και ναυτιλιακά γραφεία καθώς και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων να χαρακτηριστούν εποχική και να λάβουν το επίδομα ανεργίας, καταθέτει η προσωρινή διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας. Που δεν χαρακτηρίζονται σαν εποχιακοί, δεν μπορούν να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Οι καταστάσεις που βιώνουν αυτές οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ δύσκολες. Από τη στιγμή που δεν έχουν έστω και αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας, διότι πολλοί από αυτούς δεν εργάστηκαν, δεν χαρακτηρίζονται λόγω της φύσης εργασίας τους εποχιακοί, διότι πάρα πολλά γραφεία αλλά και τουριστικοί οδηγοί έμειναν έξω από την εργασία και πολύ μικρός αριθμός δούλεψε, εργάστηκε δηλαδή, και μόνο κάποιοι από αυτούς δούλεψαν λίγους μήνες και σταμάτησαν εργασία τους τον Οκτώβρη. Η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι στα τουριστικά γραφεία φτάνει στο τουλάχιστον στο 80%, αλλά και οι τουριστικοί οδηγοί είναι πάνω από 50% που δεν εργάστηκαν φέτος. Η παρέμβασή μας έρχεται φυσικά σε συνεννόηση και με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά και με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στον Τουρισμό και στην Ναυτιλία. Παρεμπιπτόντως να πω ότι υπάρχουν οι εργαζόμενοι και στα ναυτιλιακά γραφεία,
οι οποίοι και αυτοί δεν χαρακτηρίζονται εποχιακοί, άρα και δεν μπορούν να δικαιούνται να πάρουν ανεργία. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, Σπύρος Αργυρός, μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων δεν λαμβάνεται επίδομα ανεργίας, ενώ σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου ΑΕΔ, καθώς υπό άλλες συνθήκες οι εργαζόμενοι αυτοί θα ήταν δικαιούχοι. Το αίτημα αυτό έχει κατευθεί και από άλλα εργατικά κέντρα και όπως δηλώνει ο Σπύρος Αργυρός, σε πρώτη φάση υπάρχει μία δέσμευση να διευθετηθεί το ζήτημα, καθώς κάτι τέτοιο έχει φτάσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Σημερινές επικοινωνίες που είχα και με αυτά τα συνδικάτα και με τις ομοσπονδίες τείνουν στο να έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι σε επίπεδο διαβεβαιώσεων, όχι όμως σε κάτι το οποίο να είναι νομοθετημένο. Αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι ότι οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, το σωματείο τους είναι σε συνεχή επαφή και με εμάς, αλλά και με την πολιτική ηγεσία, την εκπροσώπηση δηλαδή του νομού μας, και το θέμα της εποχικότητας θα διευθυνθεί τις επόμενες μέρες για να μπορέσουν να πάρουν την ανεργία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα της καθημερινότητας. Ένα θέμα που δεν το προσεγγίζουμε πρώτη φορά, είναι πολλωστή φορά. Είναι η καταγγελία του πρόεδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Αλεπούς, του κυρίου Χρήστου Κότση, σχετικά με την υπερχείληση εντός αντιδιοστασίου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Κάμπος Αλεπού, κοντά στην περιοχή του ποταμού. Με λίγα λόγια, μια ιστορία παλιά, αλλά συντριπτική για τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν εκεί. Αντιμέτωποι με το φαινόμενο της υπερχείλησης του αντιλοστασίου βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής στον Κάμπο Αλεπούς τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως επισημαίνουν, συνεχώς βρίσκεται σε κίνδυνο τόσο και η υγιεινή όσο και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς τα αλήματα που βγαίνουν καταλήγουν στο λιμάνι του ποταμού. Χρόνια που μένουμε και εμείς εδώ πέρα αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, κυρίως με το θέμα του αντιλιοστασίου που υπερχειλίζει και λόγω κακής κατασκευής δεν υπάρχει έτσι μια σωστή ανταπόκριση τον τελευταίο χρόνο. Η αλήθεια είναι. Είναι χρόνια βέβαια το πρόβλημα αυτό, από ό,τι μας λένε και οι γείτονες εδώ πέρα. Απλά εμείς τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνεται πιο έτσι, δύσκολη κατάσταση. Αλήματα σε περιόδους που είναι οξύτερο το πρόβλημα είναι απίστευτο η ποσότητα και αυτό. Έχουν μολύνει όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Εσείς τα σπίτια μας μπαίνουν μέσα εμείς με τα κινήτως για την υγεία μας, σίγουρα. Το πρώτο απ' όλα. Αλλά δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζεται, επειδή είμαι ο πιο παλιός εδώ, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Δηλαδή, να έρθει ο τεχνικός να διορθώσει το πρόβλημα. Είναι κατασκευαστικό το λάθος. Δεν λύνει το πρόβλημα. Και είναι επικίνδυνο για την υγεία όλων των ανθρώπων, εννοείται, όλων των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Δηλαδή, αυτά πάνε όλα στο ποτάμι αυτού του ποταμού. Γίνεται χαμός, δηλαδή. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δεν είναι λίγες φορές που το ΣΤΑΡΤ έχει ασχοληθεί με το ζήτημα με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, Χρήστο Κότση, να καλεί τις αρμόδιες αρχές να παρέμουν. Όπως αναφέρει, η κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει αλλάξει και το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με κατατόπους τεχνικές παρεμβάσεις. Σήμερα είναι κάθε μέρα αυτή η δουλειά, είναι τώρα πάμε χρόνια. Η υπόθεση ότι βρισκόμαστε σε μια πανδημία με τις αρρώστιες να τρέχουν, η κατάσταση εδώ έχει περιέλθει πλέον σε αδιέξοδο. Καμία λύση δεν θέλουν να δώσουν και αυτές οι λύσεις οι κομπογιανίτικες που πάνε να κάνουν, δηλαδή τι πάνε να κάνουν, πάνε να κλείσουν το φρεάτιο, από ό,τι έχω μάθει, να ρίξουν μπετό από πάνω. Να κλείσουν το φρεάτιο για να κάνουν μια υπερχείληση και να τρέχει πάλι τα λίμματα στο χαντάκι. Αυτές δεν είναι λύσεις. Η λύση είναι η αναβάθμιση του αντιλοστασίου και η κατασκευή νέας αντλίας και να δουλέψει η γεννήτρια. Αν λογιστούν μια ευρύτερη περιοχή με 6.500 κατοίκους και άλλους τόσους που έχουν επιχειρήσει στην περιοχή, εάν είναι αυτή η λύση και πότε θα δώσουμε λύση. Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου τονίζει πως είχε μεμφθεί ούκο λίγες φορές αρχές και δεν έχει σπράξει καν το ενδιαφέρον τους. Και ξεκαθαρίζει ωστόσο πως η υπομονή έχει και τα όρια της. Λοιπόν, όσες φορές και να τους το λέμε, κανείς δεν ακούει. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αδιαφορία, ανικανότητα. Η υπομονή έχει τα όρια της. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση αρρωστημένη εδώ και κανείς δεν θέλει να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Είναι αυτό το πράγμα εδώ, πάμε τώρα 1,5-2 χρόνια, χωρίς κανένα ενδιαφέρον από καμία πλευρά. Τι πρέπει να κάνω εγώ, τι να κάνουν αυτοί οι κάτοικοι που έχουν τα παιδιά τους εδώ, τα σπίτια είναι εδώ, να αρρωστήσουν όλοι, να κάνουν τι. Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να γίνει αυτό το έργο ή δεν θέλει να δώσει κάποια λύση. Επιτέλους, ας μας πει κάποιος ή ας ενδιαφερθεί κάποιος. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο. Πού να απευθυνθώ. Σαν πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, οι κάτοικοι σας κάνουν συνεχώς έτσι παράπονα γι' αυτό, δηλαδή είναι ανάστατη με την κατάσταση. Αν είναι δυνατόν. Τα παράπονα έρχονται εδώ. Και δεν είναι μόνο αυτό.
ότι πάνε και κάνουν παράπονα στον αντιδήμαρχο, κάποιον αντιδήμαρχο, και ο αντιδήμαρχος του, ούτε λίγο ούτε πολύ, πάει και τους λέει: ξέρετε κάτι, πήγαινε στον πρόεδρο να κάνει, να δώσει λύσεις με την πάγια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Βλέπετε ένα δρόμο τελείως διαλυμένο. Κανένα ενδιαφέρον, ούτε το 19, ούτε το 2020. Όλο θα και θα. Αυτά τα θα πρέπει να τελειώσουν. Δεν αντέχουμε άλλο πλέον στις επηρεαστικές περιοχές να κοροϊδευόμαστε. Έστω το 2020 δεν έπεσε στην περιοχή ούτε ένα ευρώ, εκτός από 4 χιλιάρικα που πήρα πάγια προκαταβολή για να καθαρίζω τους δρόμους. Τίποτε περισσότερο. Μπορούμε να κάνουμε έργο. Η πάγια είναι για έκτακτη ανάγκη. Δεν είναι για να κάνουμε τέτοια έργα. Αυτά είναι έργα τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΙΑΚ. Είναι έργα που πρέπει οι τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν το δρόμο. Δεν μπορούν να γίνει. Αυτός ο δρόμος δεν είναι που πηγαίνει σε μια γειτονιά. Είναι ένας δρόμος που ενώνει την Αλεπού, τον Εθνική Πέλεκα με την Εθνική Παλαιοκαστρίτσας. Περνάνε καθημερινώς εκατοντάδες κόσμος από εδώ. Δεν το έχουν καταλάβει. Το ξέρουν. Και πάλι θα το πω. Αδιαφορία ή ανικανότητα. Ας πάρουν ό,τι από τα δύο θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να αντέξουμε ούτε στους κατοίκους τα παράπονά τους, δίκαια τα παράπονά τους. Εγώ τους είπα, πάνε εισαγγελέα να πάνε κάπου να κάνουν μηνύσεις και εγώ μαζί τους. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορεί το τοπικό συμβούλιο να αντέξει. Κυρίες και κύριοι, είναι επίκαιρη η κινητοποίηση που θα γίνει αύριο από την ομάδα γυναικών της Βόρειας Κέρκυρας σε μια χρονική περίοδο που γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για τον σεξισμό ή την βία κατά των γυναικών. Αυτό λίγο πολύ είναι το πνεύμα αυτής της κινητοποίησης και θα δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Με το σύνθημα καταδικάζουμε κάθε μορφή κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών προχωρά σε συμβολική κινητοποίηση την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 12 στο Δημαρχείο της Σαχαράβης η ομάδα γυναικών Βόρειας Κέρκυρας. Η πρόεδρος ομάδας γυναικών Βόρειας Κέρκυρας Τζέννη Σκέμπρη μιλώντας στο Start αναφέρθηκε στα τίματα και τις διεκδικήσεις της συλλογικότητας για την προάσπιση των γυναικών. Ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε τα ζητήματα του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας έχει ανέβει κατά πολύ το ποσοστό των γυναικών που δέχονται βία και μέσα στην οικογένεια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να παίρνονται μέτρα σήμερα. Πόσο μάλλον που αντί να παίρνονται μέτρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Κλείνουν και δομές οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές για τη βοήθεια που προσφέρεται στις κακοποιημένες γυναίκες. Μια τέτοια δομή είναι ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών που έχει κλείσει εδώ στην Κέρκυρα, που λειτουργούσε για χρόνια και έχει κλείσει. Εμείς λοιπόν απαιτούμε άμεση επαναλειτουργία του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών στην Κέρκυρα με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του. Ζητάμε από τον κρατικό προϋπολογισμό να χρηματοδοτείται ο ξενώνας για να είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, όπως και όλες οι άλλες δομές κοινωνικής προστασίας αλλά και πρόληψης της βίας. Τέτοιες δομές είναι παραδείγματος χάρη οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι κοινωνικές κρατικές υπηρεσίες αλλά και τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης, τα SOS που λέμε, τα τηλέφωνα SOS για τη γυναίκα και για τη βία. Ακόμα ζητάμε γενναία κρατική χρηματοδότηση του αθλητισμού και του πολιτισμού, ώστε να παρέχεται δωρεάν σε όλους και να μην χρειάζονται επιχειρηματίες, χορηγοί και παράγοντες που είδαμε τι ρόλο μπορούν να παίξουν. Τέλος, ζητάμε να στηριχτούν όλες οι γυναίκες οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά, να έχουν οι άνεργες γυναίκες, οι γυναίκες από μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, στήριξη τέτοια, ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να μπορούν να αντισταθούν, να καταγγείλουν και να αποκρούσουν κάθε μορφή βίας. Καλούμε με όλα τα μέσα προστασίας που είπαμε και προηγούμενα, σε συμβολική κινητοποίηση την Τετάρτη 27 του μηνός στο Δημαρχείο της Σαχαράβης στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας όπως την προσεγγίσαμε και όπως την καταγράψαμε και σήμερα, πιο σωστά, με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΤ. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού. Ενός καιρού ο οποίος αλλάζει και του οποίου μάλιστα η ένταση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι διαφημίσεις ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα» περίπου σε 10 λεπτά.
Αύριο Τετάρτο ο καιρός θα είναι άστατο στα δυτικά με παροδικές βροχές και κυρίως στα νότια με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές σε χιονόνερο και κυρίως στο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές, ημιορεινές καθώς και σε παιδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο διαπεριοδικά και το Βόρειο Αιγαίο, βόρειο-δυτική 6 με 8 και στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 στρεφόμενη βαθμία σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπεριοδικά και κατά τόπους ισχυρό στα βόρεια. Στην Κέρκυρα αύριο θα παρουσιαστεί ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου.